προορισμός. Αχ, όχι, εδώ θα το βάλω στο πορτοκαλί. Φαίνεται. Έρχεται εδώ λοιπόν. Αχ, δεν γιατί πάμε τώρα στο Power of Love. Ναι, έλα, εδώ, έλα, να. Βέβαια, το χθεσινό επεισόδιο είχε τεράστια ένταση. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε χθες, Μαριάντα και αγαπημένοι λοιπόν, φίλοι εδώ. Ομοτράπεζι. Ομοτράπεζι, Jason εναντίον Νίκου. Δεν μπορούσα ήθελε ο Jason να και σταματήσω είπε να ότι, βλέπω. Ναι, ότι είχε κλάψει μπροστά σε γυναίκα. Ήταν κάτι που εξόργησε τον Νίκο και έγινε ένας πάρα πολύ μεγάλος καυγάς. Πάμε να τον δούμε. Γιατί με ενευρίασες πάρα πολύ με αυτό που κάνεις χθες. Ποιο, τσίμερα. Αυτό που κάνεις για αρχή είναι εμένα με ενευριάζει. Ποιο να πολλά, ρε. Γιατί άμα έχεις τα αυτά, ξέρεις σε τι αναφέρομαι. Όχι, αναφέρομαι ρε, συγκεκριμένα σε αυτό που είπες για τα κλάματα. Από τι σας διέκοψα. Για το αν έχουμε κλάψει για για γυναίκα. Για γυναίκες. Και ποιος είναι αυτός που εξωτερικεύεται πιο εύκολα, ας πούμε, και κλείει πιο συχνά. Εγώ. Ο Jason. Μπράβο, ρε Jason. Έχεις κλάψει μπροστά σε μια γυναίκα. Έχω, ναι. Αυτό, ας πούμε, αλλά δεν είναι αδυναμία είναι αυτό για τον Νίκο, μάλλον. Όταν ένας άνδρας κλαίει μπροστά στη γυναίκα του, η θάλασσα της Ιδονής που κρύβεται μέσα της γίνεται έρημος. Εγώ θα γουστάρω και θα κάνω ό,τι γουστάρω. Ναι. Αν εσύ δεν το εγκρίνεις, θα γράφω. Και αν αυτό που λες νομίζω ότι είναι σωστό, δεν καταλαβαίνω με ποια λογική βγαίνει ότι είναι σωστό αυτό που λες. Ότι ένας άνδρας και αυτές με μειώνει, γιατί το κάνει μπροστά εκεί. Δεν το κάνει εδώ. Καταλαβες ποια είναι η διαφορά. Εδώ δεν μίλησε, δεν είπε κάτι. Ρε, είπα το όνομα σου χθες, ρε. Δεν χρειάζεται, ρε, μπρο, να πεις το όνομα. Καταλαβαίνουμε, χαζοσημέ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Με το να κλαις μπροστά στη γυναίκα σου για επειδή είσαι σε πλήγωσε ή επειδή σε απάτησε ή ναι, επειδή ναι, ναι βγήκε με τις φίλες της, ναι, το ναι θεωρώ γελίο. Αυτό που λες είναι τέρμα τοξικό, ρε φίλε, αν το δεις ψυχολογικά. Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Απλώς ρώτησα γιατί πάρα πολύ. Γιατί ο ψυχολόγος τι σου λέει, να ξεσπάσεις, σου λέει κράτα τα μέσα σου. Να ξεσπάς πού, με τους φίλους σου, με τους άντρες σου. Ποιος το λέει, ρε φίλε, αυτό, τι λες τώρα. Τι, θα κάτσω εγώ τώρα να σκεφτώ αν μπροστά στη γυναίκα μου δεν μπορώ, ρε, ναι, ρε φίλε, γιατί θα είμαι λιγότερο άντρας. Ναι, οκ, okay, ρε φίλε, sorry. Θέλω να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, γιατί νιώθω ότι δεν ζεις το 2024, ζεις σε έναν άλλο κόσμο. Θέλω λίγο να καταλάβω, να συνδεθώ με τον άνθρωπο. Τον πλανήτη του. Και εδώ πάει οι άντρες, λοιπόν, κλαίνε. Και βέβαια κλαίνε, σοβαρά τώρα. Ο Νίκος κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει τον Jason πάρα πολύ συμπαθή. Ναι. Εγώ ναι ταυτίζομαι, δεν το είχατε το αποσπάσμα όλο. Ταυτίζομαι πάρα πολύ. Με ποιον? Με τον Jason. Με τον δηλαδή είναι κοινή, νομίζω ότι είναι κοινή λογική. Και θα μου πει τώρα στου 100 ανθρώπου θα υπάρχουν και δύο, ένα, μισό, τρει που θα πάνε και με την άλλη λογική. Είναι η πρώτη φορά όμω που βλέπουμε ότι κάποιο ουσιαστικά κοντράρει κανονικότατα τον Νίκο για τις απόψεις του. Όλοι οι άλλοι, χαχαχά, έχει τυχή, έχω αυτός είναι ο Νίκος, είναι η άποψή του. Εδώ βγαίνει μπροστά και είπε, το είπε κιόλας, ότι από εδώ και πέρα θα έχω μεγάλη κόντρα μαζί του. Τέλος, θα με βρίσκει απέναντί του. Δεν έχω καταλάβει. Αν αυτό που είπε ο Νίκος είναι προσωπική του άποψη ή είναι, ή κάποιες μάλλον φίλες του του έχουν πει ότι προφανώς όσες έχει τη σύντροφός μας. Διάφορο είναι αυτό τώρα. Όταν βγαίνει με θεωρίες του Μάρτιν. Θα σου πω κάτι. Έτσι, γιατί υπάρχει θεωρίες και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Είναι και το επαγγελμά του εντωμεταξύ. Είναι απλό το κακό. Αυτό. Γιατί, αν ένας άνθρωπος εκεί μέσα δεν έπρεπε να τα λέει αυτά, είναι αυτός που υποτίθεται ότι είναι, και υποτίθεται ότι είναι δουλειά του. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω αν όντως είναι δουλειά του. Ή μπορεί να είναι και στο μυαλό του ότι είναι δουλειά του. Φαντάζομαι ότι έχει. Ο ίδιος έχει πει ότι έχει κόσμο που προπονεί. Είναι στο TikTok τον προπονεί. Να σου πω κάτι, μου, κάτι που έχω προσέξει και μάλιστα ο αγαπημένος μου το έδειξε προχθές. Υπάρχουν πάρα. Δίψασα, δηλαδή. Α, ακούσαμε άλλη κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Είπα, λοιπόν, δίψασα και ποια νεροτή ακούσατε. Άλλη λέξη ακούστηκε. Λοιπόν, να συγκεντρωθώ, περίμενε λίγο κάτι θέλω. Εγώ σε προπονώ τώρα για να δω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα ότι έχει ξεκινήσει μια ορδή ανθρώπων. Σωστή δεν είναι η λέξη. Ναι, ναι, ναι. Να βγαίνουν στο TikTok και στο Instagram και αυτό και να δίνουν συμβουλές από το πουθενά για το πώς πρέπει να φέρεσαι στις γυναίκες. Ναι. Είναι αειδιαστικό. Όπως αειδιαστικό ήταν και αυτό που έκανε το. Πώς το λένε το παιδί, ο Κύπριος. Ο Νίκος. Ο Νίκος, το λέω και γιατί. Ναι. Jason ήταν ο πιο λογικός, ας πούμε. Ο Jason καλά έκανε. Πάρα πολύ καλά.
Γιατί για χίλιους δυο λόγους θα έπρεπε να μπορεί να κλάψει εκείνος ένας άντρας μπροστά σε μια γυναίκα. Έτσι δεν είναι. Ο για χίλιους δυο λόγους. Ο τρόπος που το λέει είναι πάρα πολύ άσχημος. Από την άλλη, μπορεί εκείνος να έχει μεγαλώσει έτσι. Ή να είχε μία πρώην που δεν ήθελε να κλάψει μπροστά της για να μην δείξει ότι είναι, ας πούμε, ευάλωτος. Είναι η δικιά του εμπειρία, είναι η άποψή του. Αλλά δεν την λέει. Επειδή έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο έχει στο Instagram, στο TikTok. Είναι το 1950. Δεν θέλει να χαλάσει όλο αυτό το προφίλ. Οπότε σου λέει, εγώ θα συνεχίζω και μέσα στο παιχνίδι, δεν έχω αυτές τις απόψεις. Ό,τι και αν λέτε εσείς, εγώ θα είμαι εκεί. Αλλά έχει κάνει όμως, δηλαδή, ναι, τον είδαμε και με τη σωτηρία. Η άλλη και η άλλη ήταν γλυκύτατη απέναντί του. Τώρα έχουν αλλάξει. Ότι κάποια πράγματα τα αναγνωρίζει και ο ίδιος κιόλας. Που λέει ότι μερικές φορές είναι και ακραία, το οποίο συμφωνώ. Δηλαδή έχει μια αυτογνωσία, αν το πάμε έτσι. Από την άλλη, okay, μπορεί να είναι και η άποψή του. Θεωρεί ότι αν κλάψεις μπροστά σε μια γυναίκα, προφανώς, η θάλασσα, η έρημος θα γίνει έρημος. Δεν συναστρέφεται με τις κατάλληλες γυναίκες. Δεν είναι ότι λέει τη γνώμη του. Λέει ότι οι γυναίκες ξενερώνουν και τίποτε άλλο περίπτωση ότι κάνουν. Δεν λέει ότι εμένα δεν μ' αρέσει. Λέει ότι οι γυναίκες. Δηλαδή, νομίζεις ότι δεν υπάρχει ένα ποσοστό. Εγώ θεωρώ. Δεν υπάρχει ποσοστό γυναικών. Ανάποδο. Οι γυναίκες δηλαδή θέλουν ευαίσθητους ανθρώπους. Μπράβο, αγάπη. Όχι όλες. Υπάρχουν και γυναίκες που σου λέει ότι δεν μιλάμε για όλους. Να μην παθαίνει τίποτα, να είναι αυτό. Αλλά αν εμένα ο άντρας μου δεν συγκινηθεί, δεν στεναχωρηθεί. Μα δεν θα πει. Α, το φλούφλι κλαίει. Θα πει ένα ευαίσθητο άνθρωπο. Θα πω ότι με αγαπάει. Τι λέμε, τι λέμε, τι συζητάμε. Τι λέμε και δεν κλαίμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ποσοστό γυναικών που δεν το βλέπουν έτσι. Και ανδρών. Έτσι. Ποσοστό γυναικών και ανδρών που πραγματικά μπορεί να συμφωνούν με τον Νίκο. Είναι πολύ μικρό όμως, παιδιά, αυτό το ποσοστό. Ναι, επίσης υπάρχει ποσοστό ανθρώπων που κάνουν ένα σωρό πράγματα στον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε αυτού. Συμφωνούμε. Όμως υπάρχουν και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Υπάρχουν. Μας αρέσει να μάτια. Απλά βλέπετε ότι όταν κάποιο έχει μια τέτοια άποψη και το βλέπω και στις παρέες και έξω, σε μαγαζιά που βλέπεις διπλανές παρέες, όταν κοντράρεις κάποιον που έχει μία άποψη από τότε, δεν μπορεί να στο αναλύσει, δεν έχει επιχειρήματα, είπε ο Νίκος επιχειρήματα. Από να έχει, τώρα θα έλεγα. Θα μπορούσε να έχει, άμα είναι άποψή του, θα μπορούσε να εξηγήσει. Είναι τώρα, σου λέει, θα πω μια χαζομάρα. Ναι, και θα γίνει ένα σουσού, ένα χαμός. Ένα σουσού, ένα μουμού, ένα τουτού. Εντάξει όλα. Ναι, όλα καλά, δεν μπορώ. Συγχύστηκα, λάβρο μου.